Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το οποίο συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχει να κάνει με το αίτημα που φέραμε η μείζων μειοψηφία αλλά και η Ελλάσσον με υπογραφές μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, και έχει να κάνει με την επαναπρόσληψη των 42 πολιθέντων που πέρυσι εργαζόντουσαν στην καθαριότητα. Ξέρετε, το θέμα είναι σοβαρό. Όπως είπαμε και την εισήγηση την έκανα εγώ, γιατί ήμουν ο πρώτος που υπέγραψε στο αίτημα για τη συζήτηση, υπάρχει ανάγκη στο Δήμο Κορινθίων να βελτιωθεί η καθαριότητα. Όλοι το βλέπουμε καθημερινά. Οι εργαζόμενοι δεν επαρκούν. Και μέχρι σήμερα μας έλεγε η Δημοτική Αρχή ότι δεν επιτρέπονται προσλήψεις λόγω της νομοθεσίας. Τώρα όμως η νομοθεσία άλλαξε. Επιτρέπονται οι προσλήψεις των απολυθέντων την περσινή χρονιά, και αντί να αρπάξει αυτή την ευκαιρία ο Δήμος Κορινθίων και να επαναπροσλάβει τους εργαζόμενους που είχε πέρυσι και να κάνει σωστά την καθαριότητα στην Κόρινθο, αρνείται πεισματικά να κάνει αυτό που έκαναν οι 321 δήμοι σε όλη τη χώρα. Γιατί εδώ, από τους 325, οι 321 δήμοι στη χώρα προέβησαν, όπως λέει ο νόμος, στην επαναπρόσληψη των απολυθέντων στην καθαριότητα. Οι οποίοι έχουν ανάγκες, έχουν οικογένειες να συντηρήσουν, έχουν εμπειρία πάνω στην καθαριότητα και μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην βελτίωση των συνθήκων της καθημερινότητας των δημοτών του Δήμου Κορινθίων. Ακούσαμε πάρα πολλά πράγματα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Βεβαίως πολλά δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα, όπως το αντισυνταγματικό, το οποίο θίχτηκε από τη μεριά της πλειοψηφίας και μάλιστα από δικηγόρο. Λέτε και οι άλλοι δήμοι σε όλη τη χώρα και η κυβέρνηση δεν έχουν δικηγόρους για να δουν αν είναι αντισυνταγματικό ή όχι αυτό που ψηφίστηκε στη Βουλή. Ελέγχθη ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να δώσει τα χρήματα για την μισθοδοσία των εργαζομένων. Λέτε και ο Δήμος Κορινθίων δεν έχει χρήματα. Ζητήθηκε από την αντιπολίτευση να πει ποιο έργο θα κόψουμε για να βρούμε τα χρήματα τα οποία χρειάζονται για τη μισθοδοσία των εργαζομένων. Εμείς απαντήσαμε ότι δεν χρειάζεται να κόψουμε κανένα έργο, γιατί το Ταμείο έχει χρήματα, άρα θα περιοριστεί το αποθεματικό και όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Ακούσαμε διάφορα πράγματα και είδατε κι εσείς, όπως είδε και όλη η Ελλάδα από το βίντεο, τις σκηνές που διαδραματίστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου οι εκπρόσωποι των εργαζομένων δέχτηκαν επίθεση από το Δήμαρχο και από άλλους συμβούλους, διώχτηκαν από την αίθουσα, δηλαδή έγιναν σκηνές οι οποίες δεν ταιριάζουν, ρίχνουν το επίπεδο, δυσφημούν την πόλη της Κορίνθου και τον Δήμο Κορινθίων, και μάλιστα αυτό έγινε στη διάρκεια μιας επίσημης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Εμείς, όπως είδατε, πολύ σωστά παρουσιάσαμε το θέμα, αναπτύξαμε τις θέσεις μας, στηρίξαμε τους εργαζόμενους οι οποίοι βρέθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο και επιμένουμε να τους στηρίζουμε, θεωρώντας ότι έχουν δίκιο και χρειάζεται να επαναπροσληφθούν. Από εκεί και πέρα είναι θέμα της ευθύνης και της αρμοδιότητας της πλειοψηφίας, και όπως είδατε, η αντιμετώπιση δεν ήταν αυτή που έπρεπε στους εργαζόμενους. Ναι, κύριε Νικολόπουλε. Κύριε Νικολόπουλε, έχω γράψει κιόλας και το δίνω και σε εσάς. Το λέω και σε εσάς και θέλω την απάντησή σας. Οι εργαζόμενοι, επειδή ήμουν εδώ, δεν εκδιώχθησαν. Εκδιώχθηκε ο κύριος, ο οποίος δεν άφηνε να γίνει εκδήλωτη συνεδρίαση. Του δόθηκε δύο φορές ο λόγος και μετά διέκοπτε ασταμάτητα με ασαφείς εκφράσεις, με ασαφείς συμπεριφορές και μάλιστα με τη συνοδεία κομματικού στελέχους γνωστού κόμματος στην Κορινθία, ο οποίος μέχρι χθες ήταν γραμματέας και συνοδεύτηκε από συγκεκριμένο χώρο και ήρθε εδώ απλά και μόνο κατά την άποψή μου να κάνει μπάχα. Σας λέω ότι ακριβώς έγραψα δημόσια. Αυτό το γράψατε εσείς. Βέβαια. Αυτό που είδαμε εμείς μες στην αίθουσα είναι για περίπου μία ώρα και ένα τέταρτο να γίνεται συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα, χωρίς να απαντώνται αυτά που πολύ κόσμια ή εκπρόσωπος των εργαζομένων έθεσε. Ναι ή όχι. Δηλαδή, για μια μισή περίπου ώρα η συζήτηση γινόταν επί παντός επιστητού, πέρα από το συγκεκριμένο το οποίο εμείς το θέσαμε από την αρχή. Και ξέρετε κάτι, όταν υπάρχουν 20 εργαζόμενοι εδώ, οι οποίοι έχουν να συντηρήσουν τις οικογένειές τους και τους στερούν το εισόδημά τους, που
σχεδόν σε όλη την επικράτεια δεν τους το έχουν στερήσει άλλοι δήμοι. Μπορεί να δικαιολογήσω, εγώ δεν δικαιολογώ ποτέ τις ενέργειες οι οποίες είναι, αν θέλετε, εκτός κοσμίας συμπεριφοράς. Αλλά επιτρέπεται, νομίζετε, στη Δημοτική Αρχή να χάσει την ψυχραιμία της και να προσπαθεί χειροδικώντας να εκδιώξει ακόμα και αυτόν που λέτε εσείς, ο οποίος ήταν εκπρόσωπος, αν δεν κάνω λάθος, των εργαζομένων, ναι ή όχι? Γιατί οι ίδιοι εργαζόμενοι είπαν ότι με την ιδιότητα που έχει του γραμματέα της Ομοσπονδίας των Υπαλλήλων τους εκπροσωπεί. Από τη στιγμή που είπε αυτό και οι εργαζόμενοι το δέχτηκαν, εγώ τον θεωρώ εκπρόσωπό τους. Εσείς όχι. Πάει, λοιπόν, από εκεί και πέρα. Είπαν έξω οι εργαζόμενοι, είπαν ότι άλλα τους υποσχέθηκε ότι θα πει και άλλα. Α, δεν το ξέρω αυτό. Εγώ δεν ξέρω. Όσο για την κλωτσά την έφαγα εγώ από συγκεκριμένο άνθρωπο που δεν ανήκει ούτε στην παραταξή σας. Δεν ήταν μόνο μία η κλωτσιά που δόθηκε και ελήφθη. Εγώ έφαγα για να προστατεύσω και με χτυπήσανε χωρίς να χτυπήσω τίποτα. Εντάξει, ήταν και άλλες που πέσανε κλωτσιές, όπως είδατε και το βίντεο. Δείτε και το βίντεο ποιος κινήθηκε να χειροδικήσει. Και να το κάνει αυτό ένας απλός, δεν ξέρω κι εγώ, πολίτης, ίσως δικαιολογείται. Όμως αν αυτό γίνεται από τον πρώτο πολίτη του Δήμου, το θεωρείτε ότι επιτρέπεται? Όχι. Είναι αχαρακτήριστο, απαράδεκτο από κάθε άποψη και θα έπρεπε να βρει τον τρόπο το Προεδρείο και η Δημοτική Αρχή να φερθεί διαφορετικά, πολιτισμένα και κόσμια, απέναντι στους ανθρώπους που έχουν το πρόβλημα. Το οποίο παραμένει το πρόβλημα, δεν έχει λυθεί ακόμα και θα το δείτε να συνεχίζεται. Στο διατάφτα το γεγονός ότι σήμερα για ακόμα μια φορά ο Δήμαρχος Κορινθίων είπε ότι αν θέλετε να προσληφθούν αυτοί οι 42 και επιμένετε σε αυτή την άποψη, θα πρέπει να κοπούν είτε κάποια δημοτικά έργα, είτε θα πρέπει να αυξηθούν κατά 15% τα τέλη των πολιτών. Πώς θα ακούτε αυτά? Εγώ, όπως ξέρετε, έχω πάγιες θέσεις. Το ίδιο είχα πει και πέρυσι. Εγώ είμαι υπέρ της τήρησης της νομιμότητος. Από τη στιγμή που ο νόμος λέει να επαναπροσληφθούν, πρέπει να επαναπροσληφθούν. Χρήματα δεν χρειάζεται να περικοπούν από έργα, αλλά να περιοριστεί κατά τη μισθοδοσία, το Ταμείο του Δήμου Κορινθίων, το οποίο είναι ανθυρό, όπως λέει ο κύριος Πνευματικός. Και όλα τα άλλα είναι υπεκφυγές, όπως υπεκφυγή είναι και αυτό που είπε, ότι ναι, δεν επαναπροσλαμβάνουμε τους 42, αλλά φροντίζουμε να έχουμε μόνιμες, να επιδιώξουμε μόνιμες θέσεις εργασίας. Δηλαδή ρίχνει το θέμα στις ελληνικές καλένδες, όταν με χρόνια, με καιρούς, θα επιτραπούν μόνιμες θέσεις, τότε ελάτε να το συζητήσουμε. Αυτό δεν είναι τρόπος αντιμετώπισης τώρα άμεσα ενός πιεστικού προβλήματος, το οποίο έχει να κάνει όχι μόνο με τους 42 που πρέπει να επαναπροσληφθούν, έχει να κάνει με τη δημόσια υγεία, έχει να κάνει με την καθαριότητα, την καθημερινότητα της ζωής των δημοτών, γιατί αυτοί οι άνθρωποι θα δουλέψουν και θα βελτιώσουν την καθαριότητα εφόσον προσληφθούν και δεν θα έχουμε τις σημερινές απαράδεκτες συνθήκες που βλέπετε άμα κυκλοφορήσετε στους δρόμους της πόλης και των χωριών.